Ονομάζομαι Ανδρέας Σάβα. Ήμουνα στο Μαγιόντο νοσοκομείο. Γνώρισα τον κύριο Γιώργο Μικελίδη, τον γιατρό, και με βοήθησε πάρα πολύ και του είχα αρκετή εμπιστοσύνη, πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Έτσι τον πήγα και πήγα στο ΓΕΣΥ και ήρθα στο ιατρείο μου. Εδώ πέρα μου σύστησε να κάνω τη μαγνητική διέγερση, μαγνητική θεραπεία. Του είπα, μου έδειξε στην οθόνη τι θα δείξει αυτή η θεραπεία και του λέω, σου έχω εμπιστοσύνη, του λέω. Άρχισα τη θεραπεία, έκανα λίγες θεραπείες, η θεραπεία είναι 30 θεραπείες. Έκανα λίγες θεραπείες, είχα αμφιβολίες. Έπαιρνα τον γιατρό συνεχώς τηλέφωνο, μου λέει ο γιατρός, σιγά σιγά Ανδρέα, θα δεις διαφορά. Του είχα εμπιστοσύνη. Συνέχισα. Όταν τέλειωσα τη θεραπεία, 30 θεραπείες, είδα διαφορά. Καθαρό μυαλό, φύγανε οι ψυχαναγκαστικές διαταραχές. Ξυπνούσα το πρωί μου καλύτερα και ήρθα και στη συντήρηση. Κάνεις ακόμα 12 για συντήρηση. Είμαι στην τέταρτη για τη συντήρηση, τέταρτη θεραπεία και νιώθω πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, καθαρό μυαλό και πιστεύω θα είναι ακόμα καλύτερα. Η διάθεση σου πώς είναι? Η διάθεση μου, γιατρέ, είναι αρκετά καλά. Πολλά πιο καλύτερη από τα προηγούμενα, από πιο παλιά. Τι προβλήματα είχες στο παρελθόν? Είχα κατάθλιψη, το έχετε που διάβασα για την κατάθλιψη, είχα κατάθλιψη. Δεν επήγαινα γιατρό γιατί δεν ήξερα, διάβασα για αυτά τα πράγματα. Ήρθα σε ψυχιατρό, με είδαν πολλοί γιατροί. Εκτός από κατάθλιψη, είχες και κάτι άλλο? Ψυχαναγκαστικές διαταραχές. Ελάμβανες φαρμακευτική αγωγή? Ελάμβανα φαρμακευτική αγωγή για αρκετά χρόνια. Ακόμα λαμβάνω τη φαρμακευτική πάρα πολλά χρόνια. Με τον Δόκτωρ Μιχελίδη βλέπω μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Δηλαδή, μιλούμε, βοηθά πάρα πολύ τους ασθενείς. Την αλήθεια λέω. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο Μαγιόντο νοσοκομείο και έτσι τον ξαναβρήκα. Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση σε βοήθησε περισσότερο? Περισσότερο, ναι. Ήμουν χάκια και είμαι καλά. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Να είσαι καλά.